centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βακόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και τους ακροατές σας. Όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση πια. Και σήμερα με αυτό το θέμα, λόγω του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε στο Άργος για την συγκεκριμένη περίπτωση, με μια απόφαση που μεταθέτει για την τελική απόφαση για τις 15 Σεπτεμβρίου. Για να μας τα πείτε και εσείς από τη μεριά σας, κύριε Βακόπουλε. Όπως είναι και η υπεύθυνη στάση, κύριε Νατσούλη, αρχικά. Για υπεύθυνη στάση μίλησε και ο κύριος Γκαλίτσας νωρίτερα. Πράγματι, άκουσα την τοποθέτησή του, ήταν επανομοιότυπη με τη χθεσινή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και με αφορμή έτσι και τη θέση που κατέχω, θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η μειοψηφία χρησιμοποίησε, έκανε χρήση της δυνατότητας που έχει να κινητοποιήσει με αίτηση του 100% της ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια άριστη διαδικασία, μια δημοκρατική διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τη φωνή τους. Και έτσι λοιπόν και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησαμε και τον κύριο Μπουρίναρ και την κυρία Γραμμένου εδώ στην Εκκλησία. Ναι. Εγώ οφείλω να σημειώσω όμως ότι θα ήταν ευχής έργων αυτή τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούσαν και τα τελευταία δύο χρόνια που το μεγάλο κομμάτι της μειοψηφίας εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Άργου Τουριστικού δεν το είδαμε. Δεν μας έκαναν τη τιμή οι συνάδελφοι να εμφανίζονται. Παρόλο που η δυνατότητα όπως χθες αποδείχθηκε υπάρχει, η τεχνική δυνατότητα υπάρχει, ο Δήμος ήταν παρόν για να δώσει δυνατότητα και στους ανθρώπους που από το σπίτι τους δεν έχουν τη γνώση ή τον εξοπλισμό να εμφανίζονται και να λένε τη θέση τους στα δημοτικά συμβούλια. Ωραία. Έτσι και το συν και το πλην να ακουστεί. Ωραία. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται στο ζητούμενο, γιατί η απορία συνεχίζει να υπάρχει. Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, από ό,τι έχουμε καταλάβει, να γίνει το πανηγύρι. Αλλά εδώ, χθες ακούμε για 15 Σεπτεμβρίου οριστική απόφαση. Κύριε Νατσούλη, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να ακολουθήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα από τη στιγμή που απαγορευτικό δεν υπάρχει από την κεντρική κυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι, το σημειώνουμε πολλές φορές στις συζητήσεις μας. Ναι. Έτσι. Και από τη στιγμή που με τις επικοινωνίες και τις επαφές που έχουμε κεντρικά, τα ίδια τα πρωτόκολλα προσαρμόζονται στις δικές μας ανάγκες, που αυτό σημαίνει μια βούληση και της κυβέρνησης να προωθήσει το άνοιγμα της κοινωνίας, την επιστροφή στην κανονικότητα, δεν θα είμαστε εμείς που θα έρθουμε και θα πούμε όχι, αυτές τις πρωτοβουλίες θα τις σταματήσουμε. Θα ακολουθήσουμε την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων μέχρι τη στιγμή. Ποιος θα τα κρίνει αυτά, κύριε Βακόπουλε? Δηλαδή, εγώ τι θα δω στο συμβούλιο σας 15 του μηνός? Ποιος θα κρίνει αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα μας πει αν μπορούμε να κάνουμε πανηγύρι ή όχι, ή αν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να το κάνουμε? Ποιος θα μας το πει αυτό? Οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές με τις οποίες βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί εδώ μας λέτε κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν εκείνη την ημέρα θα υπάρχει κάποιο είδους εισήγηση, κάποιο είδους άποψη επιστημόνων που θα ακούσουμε? Κύριε Νατσούλη, εμείς βρισκόμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Ανάπτυξης καθημερινά ή ανά δύο μέρες. Με τη σειρά τους οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ναι. Υπάρχει ένα παρεδό πληροφοριών που θα μας οδηγήσει την κατάλληλη στιγμή στην ορθή απόφαση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται 15 Σεπτεμβρίου, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να έχετε εσείς την εισήγηση να μην γίνει το πανηγύρι μετά. Βέβαια, ποτέ δεν αποκλείεται και αυτό. Δεν αποκλείεται και αυτό, μάλιστα. Όχι, όχι. Η Δημοτική Αρχή και γι' αυτό το λόγο ούτε χθες έλαβε την απόφαση και μάλιστα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που μπήκε ένα θέμα γενικής ενημέρωσης για την εμποροπανήγυρη. Η απόφαση ήταν ότι την κατάλληλη στιγμή θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα το αποφασίσουμε. Ναι. Και γι' αυτό έτσι με κομμάτι έκπληξης αντιμετώπισα την πρόωρη εισαγωγή του θέματος από την αντιπολίτευση. Με δεδομένο δηλαδή ότι το θέμα ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένο να εισαχθεί ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάλληλη στιγμή. Λέμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σήμερα στο νομό Καστοριάς έχουμε περίπου μεσοσταθμικά 20 και κάτι παραπάνω κρούσματα την ημέρα. Βέβαια για ένα πανηγύρι δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μόνο τον νομό Καστοριάς, μια και έρχονται κόσμος από παντού. Δεν ξέρω αν μπορούν να έρθουν από την Αλβανία φέτος ή αν μπορούν να περάσουν σύνορα. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση πως όχι. Νομίζω και εγώ πως όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κοιτάμε και γύρω μας τι γίνεται. Δεν είναι στα καλύτερα της και η Δυτική Μακεδονία, παραδείγματος χάρη.
Αλλά αν γινόταν σε μια εβδομάδα το πανηγύρι, με αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, θα το κάναμε ή όχι, κύριε Βακόπουλε? Μάλιστα, κύριε Χρήστο. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουμε μια διαφορετική απόφαση. Άρα λοιπόν, εάν λέγαμε ότι σε μια εβδομάδα είναι πανηγύρι με 20 κρούσματα την ημέρα στην Καστοριά, θα το κάναμε. Μάλιστα, θα είχε ληφθεί ήδη απόφαση από χθες. Θα είχε ληφθεί απόφαση από χθες, μάλιστα. Για να υπάρχει και ένας απαραίτητος χρόνος για τους εκθέτες και τους ανθρώπους που θα έρθουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορείς δηλαδή ούτε να το αποφασίσεις την τελευταία μέρα, ούτε ωραία, να το ακυρώσεις. Σωστά. Τώρα, ποιο είναι το όριο που βάζετε? Δηλαδή, αν στις 15 Σεπτεμβρίου έχουμε 30 την ημέρα, ή 40 την ημέρα, ή 50 την ημέρα, ποιο όριο είναι αυτό που βάζετε για να μην γίνει το πανηγύρι? Δεν υπάρχει αριθμητικό όριο. Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση. Θα είναι de facto. Ναι. Δηλαδή, θα κάνουμε μια κουβέντα με τους αρμόδιους φορείς και θα κρίνουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός που θα υπάρχει εκείνη την ημέρα είναι αρκετός ή δεν είναι. Μάλιστα. Ρωτάει ο κύριος Γκαλίτσας, και αν γίνει το πανηγύρι και την άλλη μέρα έχουμε 100 κρούσματα και ένα νεκρό, ποιος παίρνει την ευθύνη? Όποιος έχει την ευθύνη να τηρήσει τα μέτρα, κύριε Νατσούλη. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν και η τοποθέτηση του Δημάρχου χθες. Η Δημοτική Αρχή δεν προσκαλεί κόσμο να συνοστιστεί. Η Δημοτική Αρχή θα τηρήσει τα μέτρα αυτά που ισχύουν, θα διοργανώσει μια διοργάνωση με τον τρόπο ακριβώς που προβλέπεται και συστήνει με ισχυρό τρόπο και στους εκθέτες, για τους οποίους βέβαια ισχύουν και πρόσθετα μέτρα, και στους επισκέπτες, να τηρήσουν όλα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Το είχε πει και ο κ. Σκεπαπτσόλου σε εμάς. Ήταν υπεύθυνος ο δήμαρχος της Μυκόνου για τα κρούσματα, τον κατηγόρησε κανείς? Όχι. Εννοούμε τώρα για, για την τουριστική δραστηριότητα στην χώρα που έφερε ομολογουμένως αύξηση κρουσμάτων σε πάρα πολλά τουριστικά νησιά. Η διαφορά που έχουμε φέτος είναι ότι το ισχυρό όπλο που διαθέτει η ανθρωπότητα είναι το εμβόλιο. Όταν σήμερα καθόμαστε και κάνουμε ακόμη την κουβέντα γιατί αν πρέπει κάποιος να εμβολιαστεί ή όχι και δεν έχουμε λύσει ακόμα αυτό το βασικό, ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι. Η Καστοριά είναι από τους καλύτερους νομούς εμβολιασμούς, αλλά τις ζωές μας δεν βλέπω να τις παίρνουμε πίσω. Δεν πάβει ο κόσμος να με εκπλήσει προσωπικά, κύριε Νατσούλη, για το ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος όχι. Ναι. Και πόσοι. Να έρθουμε λίγο σε αυτούς τους όρους. Γιατί η κυρία Γραμμένου την προηγούμενη εβδομάδα φάνηκε πιο ελαστική. Ζήτησε κάποια πράγματα. Μπορούμε να ελέγξουμε ένα πανηγύρι. Θα ήθελα να επισημάνω, συγγνώμη για την παρένθεση, ότι το σχόλιο μου το αρχικό περί απουσίας της αντιπολίτευσης από τα δημοτικά συμβούλια δεν αφορά την κυρία Γραμμένου, η οποία έχει συνεπέστατη στάση παρουσίας απαρέγκλητης. Μάλιστα. Η κυρία Γραμμένου φάνηκε πιο διαλλακτική, δηλαδή λέει να το κάνουμε, να το δούμε, να το κάνουμε, αλλά με κάποιους όρους, προϋποθέσεις, πρωτόκολλα. Μπορούμε να ελέγξουμε ένα πανηγύρι, πιστεύετε, και 100.000 κόσμο θα έρθει εκεί? Η αλήθεια είναι ότι και το έργο των αρχών που πρέπει να τηρήσουν ή να επιβλέψουν τη τήρηση των μέτρων είναι τιτάνιο. Δηλαδή αν ο καθένας δεν φροντίσει για την προσωπική του ασφάλεια, τότε είναι αδύνατο να... Είναι αδύνατο να ελεγχθεί η κατάσταση, βέβαια. Ναι. Αλλά όχι ότι... εφόσον όλοι είμαστε ταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο σκοπό, δεν υπάρχει τίποτα που να απαγορεύει την πραγματοποίησή του. Κύριε Βακόπουλε, μπορείτε να μας υπενθυμίσετε ορισμένα τα μέτρα που θέλετε να πάρετε, αν γίνει τελικά το πανηγύρι, προστασίας του κόσμου? Και υπενθυμίζω ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης του Δήμου με το Υπουργείο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο οργάνωσης που οι άνθρωποι μας είπαν πείτε τι σας βολεύει για να, για να λειτουργήσετε και εμείς θα το νομοθετήσουμε. Δηλαδή η υπευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα πέρα από τους Γενικούς Γραμματείς σε απευθείας συνεννόηση με αρμόδιους υπουργούς. Δηλαδή, και εγώ ίδιο την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν σε. Δηλαδή, μας λέτε μισό λεπτό, κύριε Βακόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή, αν 15 Σεπτεμβρίου πούμε ναι, θα γίνει το πανηγύρι, θα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του Υπουργού? Όχι. Λέμε ότι αν αυτή τη στιγμή τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν έχουν θεσπιστεί κατόπιν συνεννόηση. Δηλαδή, σε αυτήν τη διοργάνωση που έχουμε, μας βολεύει αυτή η απόσταση, δεν μας βολεύουν τα self-test. Αφαιρέθηκαν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται τόσος πολλής κόσμος και από τόσους πολλούς προορισμούς και καταβολές ο καθένας που δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι αν ο άνθρωπος το πρωί αυτός έχει κάνει το self-test. Άρα το κράτος μας λέτε είναι τόσο ανοιχτό που μας λέει πείτε μας τι θέλετε να νομοθετήσουμε.
Όταν μιλάμε απέναντι του, έχει αυτό. Έναν οργανισμό ο οποίος παρέχει εχέγγυα υπευθυνότητας και επαγγελματισμού. Μάλιστα. Δηλαδή δεν το λέω ως άνοιγμα του κράτους, όσο ως δυνατότητα πρόσβασης του Δημαρχού Οριστικού. Μάλιστα. Και εκεί μας έχει φέρει ο επαγγελματισμός και ο τρόπος που δουλεύουμε. Άρα λοιπόν, τι προτείνετε ως υγειονομικά πρωτόκολλα για το πανηγύρι, παραδείγματος χάρη? Η αρχική μας προσέγγιση ήταν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Για όλους τους εκθέτες. Βέβαια. Πιστοποιητικό εμβολιασμού και πιστοποιητικό νόσης για τους εκθέτες, τους συνεργάτες και τις οικογένειες. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει κάποιος να φέρει το δικό του και από πίσω να έχει 15 ανθρώπους που είναι ανεξέλεγκτοι. Όχι, αυτό ήταν προσέγγιση μας συνολική. Η αλήθεια είναι ότι το μέτρο αυτό υπήρξε διστακτικότητα από την Υγειονομική Επιτροπή να θεσπιστεί, γιατί δεν έχει θεσπιστεί πουθενά. Αλλά αφαιρέθηκαν τα self-test και μιλάμε πλέον για PCR ή Rapid, 48 ώρες για όλους. Είτε είναι εκθέτες, είτε είναι ταβερνιάρδες, είτε είναι... Βέβαια. Είτε είναι προσωπικό, είτε Luna είναι... Luna Park, δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια. Ναι. 48 ώρες πριν την είσοδό του στην εμποροπανήγυρη και ανά 48 ώρες ξανά διενέργεια και ανάρτηση ο καθένας στον επαγγελματικό του χώρο. Μάλιστα. Μιλάμε για συγκεκριμένο τρόπο απολίμανσης, μιλάμε για μονοδρομήσεις, μιλάμε προφανώς για τους επισκέπτες. Χωρίς μπαράκια. Βέβαια, για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους της εμποροπανήγυρης, κλειστούς και ανοιχτούς. Και βέβαια, από ένα σημείο, αυτό επιβαρύνει λίγο και τις ελεγκτικές αρχές, ότι δεν θα αφήσουν το χώρο ανεξέλεγκτο. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο και στον κόσμο, γιατί σήμερα βάλαμε και ένα ερώτημα εδώ στο poll στο Instagram. Και συνεχίζετε να ψηφίζετε. Είναι τεράστια η συμμετοχή, πρέπει να σας πω. Στην περίπτωση που κάνετε το τεστ, ρωτάμε. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει το πανηγύρι, θα πάτε ναι ή όχι? Και υπάρχει ένα ντέρμπι εδώ, όπως εξελίσσεται τουλάχιστον στις πρώτες ώρες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει καθόλου. Άκουσα πριν ότι ήταν 55-45. Μπράβο. Μέχρι στιγμής παραμένει εκεί. Παραμένει εκεί, ναι. Παραμένει εκεί. Μέχρι αύριο το 58-42 πρωί. 58-42 για την ακρίβεια είναι τώρα, αλλά είναι το ίδιο. Μέχρι αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτό το Instagram για αυτό το ερώτημα. Ωραία. Αν λοιπόν η διοργάνωση γινόταν με 58-42, νομίζω ότι θα μας αρκούσαν οι 70.000 άνθρωποι που βγαίνει το ποσοστό. Θα ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση. Και το βάζετε και σε αυτή τη βάση, δηλαδή, κύριε Βακόπουλε, στο Άργος. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει όποιος. Οπωσδήποτε κάποιος στο πανηγύρι, όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει δεν έρχεται. Το βάζετε και με αυτή τη βάση? Βέβαια, όποιος θέλει έρχεται και όποιος βέβαια μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του και αναλαμβάνει έτσι και μια ευθύνη για τον συνάνθρωπό του. Μάλιστα. Τονίζεται πολύ το θέμα της ατομικής ευθύνης εδώ. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν ισχύουν μόνο για την διοργάνωση. Έτσι πλέον λειτουργούμε, έτσι λειτουργώ εγώ όταν μπαίνω στον χώρο των δικαστηρίων. Έτσι λειτουργείτε εσείς όταν μπαίνετε σε ένα μαγαζί να ψωνίσετε ένα παπούτσι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι τα αυτονόητα που σας λέω. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε κάτι περαιτέρω για αυτή την υπόθεση. Μέχρι που να έρθει 15η, είναι οριστικό 15 ακριβώς Σεπτεμβρίου θα γίνει. Αν δεν είναι 15, θα είναι μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Πάντως θα είναι σε αυτή τη χρονική απόσταση από την έναρξη, σας είπα για ποιο λόγο, για να δοθεί δυνατότητα και στους εκθέτες και συνεργάτες μας να τακτοποιήσουν τα διαδικαστικά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τότε θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Βακόπουλε, κοντά εκεί, γιατί είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Βλέπω εδώ, ακόμη και από το ίντερνετ που ακούει πολλοί κόσμος, έχει κοκκινήσει εδώ ο πίνακας. Να σας ρωτήσω επίσης το εξής, αν έχετε κάτι ακόμη για αυτό το θέμα, γιατί υπήρξαν δύο θέματα ακόμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε μια κουβέντα και για αυτά. Όχι, νομίζω ότι αυτό έχει κλείσει το ζήτημα. Έχει κλείσει. Μια κουβέντα λοιπόν για ΑΚΔΑΠ, αλλά και για πλατεία, γιατί και αυτά ήταν θέματα χθες του Δημοτικού Συμβουλίου, του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Σχετικά με το ΚΔΑΠ, ο πρόεδρος της κοινοφιλούς επιχείρησης παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα με πολύ μεγάλη σαφήνεια, παρόλο που μιλάμε για δεδομένα τα οποία είναι αρνητικά. Και με βάση αυτά τα οικονομικά δεδομένα ήταν μονόδρομος για τη Δημοτική Αρχή να επικυρώσει, γιατί δεν αποφασίζει, το κλείσιμο μιας δομής. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Γιατί και εγώ συνδέομαι με την. Δηλαδή, τι λένε αυτά τα οικονομικά, ότι είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, όπως λέει ο λαός? Βέβαια. Μάλιστα. Είναι μια δομή που βάζει μέσα τη δημοτική επιχείρηση, η οποία
αναγκάζεται να παίρνει μεγαλύτερες επιχορηγίες από το Δήμο. Να ρωτήσω λίγο το εξής. Αυτά δεν είναι χρήματα ΕΣΠΑ? Χρήματα ΕΣΠΑ είναι ένα ορισμένο κομμάτι. Α, τα υπόλοιπα τα βάζει ο Δήμος. Βέβαια, τα βάζει η κοινοφελής επιχείρηση, η οποία όταν φτάνει στο μείον. Και γιατί δεν τα βάζει όλα το ΕΣΠΑ αν δεν φτάνουν, αφού είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ? Αυτό, κύριε Χρήστο, από τους ανθρώπους που καθορίζουν το πόσα χρήματα θα διοχετευτούν σε κάθε πρόγραμμα. Από πάντως, την άλλη, περίπτωση... λένε ότι είναι μια κοινωνική δομή. Δηλαδή, βοηθάμε ανθρώπους ενός Δήμου με το ΜΕΝΑΚΔΑ που λειτουργεί. Δηλαδή, ασκούμε και μια κοινωνική πολιτική, άσχετα αν κάτι συμπληρώνει και ο Δήμος. Όπως κοινωνική δομή είναι και ο βρεφικός, ο οποίος είναι μοναδικός που λειτουργεί, δεν υπάρχει δηλαδή σε ιδιωτικό επίπεδο, ενώ αντιστοίχως στο ΚΔΑΠ, αυτό που λέμε κοινωνικό ισοζύγιο, εξυπηρετείται από ιδιώτες, και, ναι, ναι, και με τρόπο που δεν επιβαρύνει τον πολίτη. Από δηλαδή, τη στιγμή λέτε που ο πολίτης, ο δημότης του Άργους δεν πληρώνει δραχμή και στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει λόγος ο Δήμος είναι να βάζει... επιλογή του Δήμου. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι εργαζόμενοι εκεί στο ΚΔΑΠ. Και με πολύ μεγάλη λύπη παίρνουμε αυτή την απόφαση, κύριε Χρήστο. Και το λέω γιατί στην κοινοφελή επιχείρηση εργαζόταν και η μητέρα μου. Έτσι. Δηλαδή, εγώ από εκεί μεγάλωσα, από εκεί σπούδασα και αντιλαμβάνομαι πως είναι ένας άνθρωπος. Να χάνει τη δουλειά του, βέβαια. Είναι χωρίς επιστροφή αυτό, δηλαδή έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Θα κλείσει οπωσδήποτε το. Είναι οριστικό? Ναι, έχει λήξει αυτό το ζήτημα. Έχει λήξει και μάλιστα η απόφαση είχε ληφθεί ήδη από πέρσι. Ναι, και ανακλήθηκε εν ώψη μιας βοήθειας που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν έφτασε ποτέ. Και άρα οριστικά κλειστά για μια επίπονη, επαναλαμβάνω, αλλά υπεύθυνη στάση. Και δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα υπερθεματίσουμε στον πόνο των ανθρώπων και θα δημιουργήσουμε τρύπες μεγάλες μικρές. Δεν ξέρω μόνο για το θέμα των εργαζομένων αν υπάρχει κάποια δυνατότητα κάπου να απορροφηθούν, κάπου να... Σχετικά με τους εργαζομένους, κύριε Χρήστο. Που είναι πόσοι, είναι τρεις, νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι είναι τρεις μετά από μια συνταξιοδότηση. Σχετικά με τους εργαζομένους, είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι σε προγράμματα που επιδοτούνται από ΕΣΠΑ, και, δηλαδή όπως είναι το συγκεκριμένο, έχουν συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται μία φορά τη χρονιά και φεύγουν αζημίως σε περίπτωση που η δομή καταργηθεί. Ναι. Όπως έγινε και χθες. Αυτό ήταν κάτι γνωστό. Ναι. Δηλαδή, ακούστηκε κάποια στιγμή χθες ότι, ξέρεις τι, στο τέλος μάθαμε ότι. Αυτό συμβαίνει. Ναι, στο τέλος ελήφθη η απόφαση και δυστυχώς αυτά είναι τα περιθώρια που υπάρχουν. Κλείνουμε και το θέμα του ΚΔΑΠ και πάμε και στο θέμα της πλατείας, η οποία είναι πραγματικά ένα απίστευτο θέμα για το Άργος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μας έλεγε ο κ. Μπουρινάς την προηγούμενη εβδομάδα ότι η θέση του συνδυασμού του είναι να δοθεί στους ιδιώτες για να κλείσει αυτό το ζήτημα επιτέλους για το Άργος. Τι έγινε με αυτό το θέμα επιτέλους? Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Και η μειοψηφία χθες περίμενε πρώτα την ενημέρωση, δηλαδή το θέμα ήρθε λίγο ανάποδα. Έχω την αίσθηση πως οι συνάδελφοι της μειοψηφίας δεν γνώριζαν ακριβώς τις τεχνικές λεπτομέρειες του ζητήματος. Στη συζήτηση ενεπλάκη... Η κυρία Γραμμένου είπε, για να πω και την άλλη άποψη που εκφράστηκε την κυρία Γραμμένου, να ακούσουμε πρώτα και μετά θα τοποθετηθούμε. Έτσι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και μάλιστα εγώ το είπα και χθες, δεν μπορώ να κακιώνω την μειοψηφία για το γεγονός ότι δεν έχει όλες τις πληροφορίες. Γιατί δεν είναι οι ίδιες οι δυνατότητες που έχει με την πλειοψηφία να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή να φέρει ένα θέμα με πλήρη φάκελο κτλ. Αυτό το βλέπουμε συνήθως στους προϋπολογισμούς. Την έλλειψη αυτή δυνατότητας και τη διαφορά της πλειοψηφίας με την μειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, ήρθε ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά αγκάθι για το Δήμο του Άργους Οριστικού εδώ και δεκαετίες. Το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο αυλάκι, που λέμε, για να λυθεί. Πώς θα λυθεί λοιπόν, κύριε Βακόπουλε, ποια είναι η λύση? Η προσέγγιση της Δημοτικής Αρχής είναι πανεπιβολή απαλωτρίωσης και αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Και μάλιστα υπάρχει και νέος τρόπος για να γίνει αυτό, μέσω του Πράσινου Ταμείου, που πλέον επιδοτείται. Απαλωτρίωση και στο Δήμο. Και αποζημίωση των ιδιοκτητών. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι χθες ενεπλάκη στη συζήτηση και εις εκ των ιδιοκτητών, για τον οποίο βέβαια υπάρχει αμφισβήτηση αν ας το πούμε εκπροσωπεί όλους τους περισσότερους, την πλειοψηφία ή όχι. Αυτό βέβαια δεν είναι επί του παρόντος. Και αντιλαμβάνομαι. Βέβαια την ένταση. Ο οποίος τη ζητά το οικόπεδο να το εκμεταλλευτεί προφανώς. Ο οποίος εμφανίστηκε στη συζήτηση για να μας προειδοποιήσει ότι έχουμε ποινικές ή αστικές ευθύνες ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια αφέθηκε η κουβέντα να πει και ο άνθρωπος τη δική του την πλευρά. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος και μετά από καθοδήγηση συντάχθηκε με την πρόταση
της μειοψηφίας του κύριου Μπουρινάρη. Ότι δηλαδή δώστε συντελεστή δόμηση στο οικόπεδο και αφήστε το στη χρήση των διοικητών. Αυτή δεν είναι η προσέγγιση της Δημοτικής Αρχής. Εκεί θα επανεπιβληθεί η απαλωτρίωση. Μάλιστα. Και αυτό παίρνει καιρό ή γίνεται άμεσα? Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει, δηλαδή αυτό που σας είπα για τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου έχει θεσπιστεί τον Ιούνιο, νομίζω 28 έκτου είναι η πρόσκληση, ναι. Και οι τεχνικές υπηρεσίες δουλεύουν ήδη το φάκελο αυτό. Μάλιστα. Γνωρίζετε πως είναι επιβολή πρόταση, υποβολή ναι. πρόταση, συγγνώμη, έλεγχος, χρηματοδότηση και πάμε παρακάτω. Που σημαίνει ότι είναι αναγκαστική απολωτριώση μετά και αποζημίωση. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η πλευρά των ιδιοκτητών το αμφισβητεί, αλλά τώρα φτάνουμε ναι. σε νομική αντιδικία. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, θα αποζημιώσετε τους ιδιοκτήτες και θα πάρετε το συγκεκριμένο οικόπεδο για να γίνει πια η πλατεία του Άργους. Σωστόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βακόπουλε που ήσασταν μαζί μας. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Για τα πολύ ωραία θέματα αυτά, καυτά θέματα του Άργους. Οπότε, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Στη διάθεσή σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.